Προκλήσεις του 22. Εγώ θα μπω και θα κάνω, θα έχω αυτή την πρόκληση και θα την απευθύνω αυτή την πρόκληση στον Γενικό Γραμματέα του Ενίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρες, τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, κυρία Βουγγεράκη, χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά. Οι προκλήσεις του 2022, πάρτε τώρα την πρόκληση και πείτε μου πώς τις καταγράφετε εσείς αυτές τις προκλήσεις, κύριε Βιαννιτάκη, για να δούμε η εκπνοή του 2022 πώς σας βρίσκει. Κοιτάξτε, σίγουρα το 2022 ήταν ένα επιπλέον έτος το οποίο στιγματίστηκε σαφώς και από τον κορονοϊό. Ήταν το έτος που απλά μάθαμε, συνηθίσαμε να ζούμε με αυτή την πανδημία, η οποία επηρέασε σαφώς τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας τα τελευταία 3 χρόνια. Στον αγροτικό τομέα τώρα, αυτό ήταν το βασικό στοιχείο στην αρχή του έτους. Υπήρχαν πολλές ανακατατάξεις και στο εμπορικό και στο παραγωγικό κομμάτι λόγω κορονοϊού τα προηγούμενα 2 χρόνια. Και έτσι ξεκίνησε και η χρονιά. Μέχρι τα μέσα και μέχρι να ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε με θετικό ισοζύγιο, βέβαια, στο αγροτικό τομέα, δηλαδή στα μέσα του έτους. Βέβαια, ξεκίνησε, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε και η κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, που αυτό ήταν το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή πλήγμα. Ίσως αποδειχθεί και μεγαλύτερο και από τον κορονοϊό. Μην ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός απλά υπήρχε το πλήγμα, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα στον κόσμο να αγοράσει όσο αφορά τις μετακινήσεις, όσο αφορά διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία επηρέασαν την καθημερινότητά μας σαφώς. Αλλά αυτό που έγινε όμως με τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ότι πλέον ο κόσμος και να θέλει να αγοράσει, με την εκτόξευση των τιμών λόγω ενεργειακής κρίσης, δεν μπορεί να αγοράσει πλέον. Δεν μπορεί να αγοράσει ο παραγωγός, δεν μπορεί να αγοράσει για να καλλιεργήσει, δεν μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής για να καταναλώσει αυτά που έχει ανάγκη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ντόμινο. Αυτά νομίζω ότι ήταν τα δύο βασικά και συνεχίζουν να είναι τα δύο βασικά στοιχεία για το 2022 όσο αφορά τον πρωτογενή τομέα πρωτίστως, που σαφώς επηρεάζει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους και την κοινωνία γενικά, την κοινωνία μας. Πλήγμα ο πόλεμος στην Ουκρανία σε παραγωγούς και καταναλωτές, οι μεγάλες, πολύ μεγάλες προκλήσεις του 22 ή από τον Φεβρουάριο και μετά, 24 Φεβρουαρίου και μετά. Οπότε είχαμε ό,τι είχαμε, αλλά δυστυχώς με προεκτάσεις που φθάνουν και στο 23 και εδώ δεν ξέρω από τις προκλήσεις του 22 με τι βήματα μπαίνετε μέσα στο 23, με τι αβεβαιότητα ή σταθερά βήματα, δεν μπορώ να το ξέρω, εσείς θα μας απαντήσετε, κύριε Βιαννιτάκη. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι τις τελευταίες δεκαετίες και όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι δεν υπάρχουν προσωρινές κρίσεις. Η κάθε κρίση πλέον χρειάζεται το χρόνο της για να μπορέσει να εξορροπηθεί η κατάσταση. Άρα, προσωπικά εγώ, αλλά και με όλους όσους έχουμε συζητήσει στο συγκεκριμένο θέμα, δεν ευελπιστούμε ότι το θέμα της κρίσης, της ενεργειακής κρίσης τουλάχιστον για το 2023 θα εξομαλυνθεί. Είναι μια κρίση η οποία θα πάρει σε βάθος χρόνου 2-3 χρόνια το λιγότερο και να εξομαλυνθεί την ενεργειακή κρίση. Δεν ξεχνάμε ότι πλέον σε ένα κλίμα βεβαιότητας που υπάρχει και στον ελλαδικό χώρο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, λοιπόν, υπάρχει ένα κλίμα βεβαιότητας προφανώς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι τιμές που ανέβηκαν αυτή τη στιγμή στα ύψη να επανέλθουν στα φυσιολογικά τους επίπεδα άμεσα και εύκολα. Χρειάζεται τεράστιος αγώνας για να μπορέσει ο κόσμος να αισθανθεί ασφάλεια, για να μπορέσει να μειωθούν και οι τιμές. Άρα δεν ξέρω πόσο
απογοητευτικό είναι αυτό το μήνυμα, αλλά ναι, δεν απελπιστούμε ότι το 2023 θα αλλάξει το τοπίο σε αυτό το θέμα. Οπότε με αυτά τα δεδομένα ξεκινάμε. Αν ξεκινήσουμε με αυτό το σενάριο της αβεβαιότητας ή το δεδομένο της αβεβαιότητας για τα επόμενα βήματα για το 2023 και το τι ευελπιστεί ο καθένας από εσάς, ο καθένας από εμάς να σας φέρει, αλλά μιλάμε κυρίως για εσάς, αυτό σημαίνει από την άλλη πλήγμα και περαιτέρω πλήγμα και ενδεχόμενα και μείωση του αριθμού των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τη γη, γιατί φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, κύριε Βιαννιτάκη. Είναι όντως ένας δύσκολος γρίφος. Είναι ένας γρίφος στο οποίο τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάστε, υπήρχε μια επιστροφή στον πρωτογενή τομέα, όταν η ενεργία είχε εκτοξευθεί και στην Ελλάδα. Υπήρχε μια στροφή νέων και της νεολαίας γενικότερα να ασχοληθεί με την γη, θεωρώντας ότι είναι ένα διέξοδο για αυτούς, και έρχεται λοιπόν, και έρχεται μετά από 10 χρόνια περίπου, έρχεται η πανδημία, έρχεται η ενεργειακή κρίση και υπάρχει ένα τοπίο αυτή τη στιγμή θολό, το οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας ο οποίος δεν έχει τη δύναμη να στηρίξει αυτή την κατάσταση. Και προφανώς αναφερόμαστε σε μικρούς καλλιεργητές, προφανώς αναφερόμαστε σε καλλιεργητές οι οποίοι μπήκαν στο χώρο αυτό είτε από επιλογή είτε από μεράκι. Δίνονται όμως κίνητρα για τους νέους? Δηλαδή πολύ συχνά το ακούμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι δίνονται κίνητρα σε νέους ανθρώπους για να μπουν ως νέοι επαγγελματίες στο χώρο αυτό της καλλιέργειας της γης. Προφανώς και η δουλειά του κάθε Υπουργείου και της κυβέρνησης γενικότερα είναι για να δώσει κίνητρα για να μπουν και νέοι στον αγροτικό κλάδο. Το θέμα είναι ότι η πρόθεση υπάρχει και ειδικά από τον κύριο Γιοργαντά θεωρώ ότι έχει δουλέψει αρκετά στο να αλλάξει λίγο κάποια πράγματα σε θέμα νοοτροπίας καταρχήν. Όμως δεν φτάνει η πρόθεση. Το ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα στην Κρήτη, είχαν καταθέσει περίπου 2.500 φακέλους νέοι αγρότες για την περιφέρεια της Κρήτης, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 700 φάκελοι οι οποίοι σαν μόρια έχουν πολύ υψηλότερα από άλλες περιοχές της Ελλάδας τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Δεν το κατάλαβα αυτό. 2.500, μισό λεπτό, είχαν κατατεθεί πότε? Μέσα στο 2022 2.500. Στο πρόγραμμα εγκατάσταση νέων γεωργών η περιφέρεια Κρήτης κατατέθηκαν περίπου 2.500 φακέλοι. Λίγο πάνω από 2.500 φακέλοι. 2.500 νέοι αγρότες, νέοι της Κρήτης επιθυμούν να ενταχθούν στον πρωτογενή τομέα. Από αυτούς λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ακόμα 700 φακέλοι, οι οποίοι δεν μπορούν να εγκριθούν γιατί δεν υπάρχουν το κονδύ. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσουν να εγκριθούν. Άρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Δεν είναι μόνο θέμα πρόθεσης. Γι' αυτό λέτε ότι καλά είναι τα λόγια, αλλά να δούμε και την πραγματικότητα. Και θέλω να σας πω ότι σαν μόρια, και αυτό αναδεικνύει βέβαια και την ιδιαιτερότητα της Κρήτης, σαν μόρια οι συγκεκριμένοι φάκελοι έχουν πολύ υψηλότερα μόρια, για παράδειγμα, από την περιοχή, από την περιφέρεια Αιγαίου. Που στην περιφέρεια Αιγαίου όσοι φακέλοι είχαν κατατεθεί έχουν εγκριθεί το σύνολό τους. Δηλαδή μπορούμε να αντιληφθούμε όλη την αδικία που αισθάνεται ένας νέος ο οποίος έχει καταθέσει το φάκελό του για να ενταχθεί νέος αγρότης και έχει για παράδειγμα 65 μόρια και δεν μπορεί να μπει μέσα στο πρόγραμμα, και στην περιφέρεια Αιγαίου, για παράδειγμα αναφέρω, το οποίο κάποιος αντίστοιχος με 50 μόρια έχει ενταχθεί. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχουν και κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να κάποια στιγμή να υπάρξει εντελώς διαφορετική προσέγγιση και από την πολιτεία. Δηλαδή πρέπει η πληροφορία που έρχεται προς την πολιτεία πρέπει να είναι επιλεγμένη, πρέπει η πολιτεία να επιλέγει με ποιους θα συνεργάζεται, πώς θα λαμβάνει τις σωστές πληροφορίες, γιατί προφανώς αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο μπορούσε να είχε αποφευθεί αυτή τη στιγμή. Αλλά δυστυχώς έγινε. Μάλιστα. Και μάλιστα η πολιτεία να φροντίσει
μαζί με τις υπηρεσίες της, οι οποίες δεν είναι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, είναι και σε τοπικό επίπεδο, να διευκολύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλο εκείνο το έργο, όχι μόνο της παραγωγής, αλλά και της μεταφορέας των προϊόντων. Να, διαβάζω την είδηση, κύριε Βιεννητάκη, ότι από σήμερα μέχρι και το τέλος του χρόνου, ότι θα γίνει πίστοση των λογαριασμών πολιτών επιχειρήσεων, δικαιούχων του μεταφορικού ισοδύναμου. Ένα παράδειγμα σας αναφέρω, με 30 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 22,9 εκατομμύρια αφορούν 10.075 νησιωτικές επιχειρήσεις και 7,1 εκατομμύρια αφορούν σε 134.705 κατοίκους των νησιών. Είναι ένα θέμα πολύ πολύ μεγάλο, είναι η μείωση του πετρελαίου κίνησης, είναι όλα αυτά τα οποία ζητάτε διαχρονικά, αλλά κυρίαρχα μέσα σε αυτή τη χρονιά που ακόμα διανύουμε το 2022 εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και δυστυχώς εργάτες γης που δυστυχώς ακόμα βρίσκονται μέσα σε ένα σιρτάρι. Ακριβώς. Και ελπίζουμε να βρίσκονται και μέσα σε σιρτάρι, να μην έχουν καθίσει στη διαδρομή. Νομίζω ότι, θέσατε επιγραμματικά όλα, όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή το πρωτογενή τομέα, και με αυτά τα θέματα ξεκινάει το 2023. Στο μεταφορικό ισοδύναμο, επιτρέψτε να κάνω ένα σχόλιο, είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Σύλλογος έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Βέβαια, με μια σεισμική δόνηση η οποία αυτή την ώρα σημειώνεται. Είμαστε μέσα στο στούντιο του 984, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι κλπ, αλλά νιώσαμε αυτή τη δόνηση. Θα δούμε λίγο παρακάτω ποια είναι τα δεδομένα που μας δίνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Μάλιστα. Ωραία. Μεταφορικό ισοδύναμο, εκεί είχαμε Μεταφορικό ισοδύναμο, λοιπόν, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη πίστοση που γίνεται τώρα, η πληρωμή, αφορά το 2021. Mm-hmm. Αφορά τα τιμολόγια του 2021, το οποίο ένα χρόνο τώρα πιέζουμε προς τα συναρμόδια Υπουργεία, το οποίο είναι και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για να δώσει τα χρήματα στο Υπουργείο Ναυτιλίας για να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. 6 μήνες τώρα, σχεδόν σε εβδομαδία βάση, επιμέρους πίεση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για να δώσει τα χρήματα στο Υπουργείο Ναυτιλίας για να πληρωθούν. Είναι μια ανάσα για τις επιχειρήσεις της Κρήτης αυτή τη στιγμή, το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι δεν έχει ενταχθεί η Κρήτη πλήρως σε αυτό το μέτρο. Σωστά. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχει ενταχθεί και τα καύσιμα, τα οποία θα μπορούσε να ήταν μια επιπλέον ανάσα για την Κρήτη ιδιαίτερα, αλλά έχουν ενταχθεί και τα εισιτήρια των επιβατών. Η Κρήτη έχει ενταχθεί μόνο οι επιχειρήσεις και αυτό με μεγάλη καθυστέρηση. Και στην εφαρμογή της, μην ξεχνάμε ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι για αρκετά χρόνια. Στην Κρήτη έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια, μετά από πολύ πίσω. Όπως και να έχει, είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι πολλά τα ζητήματα στο αγροτικό τομέα. Κυριαρχεί αυτή τη στιγμή οι εργάτες γης, να ξέρετε. Δεν έχει ολοκληρωθεί σχεδόν τίποτα από τις μεταχλήσεις τις οποίες έχουν κάνει η παραγωγή, οι αγρότες από τρίτες χώρες, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι σαφής ένδειξη ότι όλο αυτό δεν γίνεται τυχαία. Υπάρχει κυβερνητική εντολή, προφανώς, για να μην μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αγωνία και την καθημερινότητα του αγρότη, που αυτή τη στιγμή καλείται να μαζέψει τις ελιές του στην Κρήτη, που του αγρότη που τα θερμοκήπια με αυτόν τον καιρό, τα φυτά τρέχουν, όπως λέμε, και είναι οι καλλιεργητικές εργασίες αυξάνουν το ρυθμό τους σε καθημερινή βάση, και δεν έχουμε χέρια. Ήδη, να πω αυτό, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες φαινόμενο σε συσκευαστήριο να μην μπορεί να εξυπηρετήσει παραγγελία προς το εξωτερικό λόγω έλλειψης εργατικών χεριών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ναι. Στο ίδιο έργο θεατές, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στον αγροτικό τομέα, σε όλη την Κρήτη. Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές οι προκλήσεις του 2022 για όλους εσάς. Και με κρατάω αυτό το οποίο λέτε, με όλα αυτά τα δεδομένα και χωρίς να έχουν λυθεί θέματα, πάμε σε ένα 2023 το οποίο έχει πραγματικά την πολύ μεγάλη τη δική του την αβεβαιότητα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία και θέλω επίσης να σας ευχηθώ καλή χρονιά, κύριε Βιαννιτάκη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ενημέρωση που κάνετε για τον πρωτογενή τομέα. Πραγματικά είναι πολύ αξιόλογοι και σας αξίζουν συγχαρητήρια και σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Καλά να είστε. Εδώ είμαστε, δυστυχώς, νέα χρονιά, νέες προκλήσεις όπως έχετε πει κι εσείς. Ελπίζω κάποια στιγμή να συνομιλούμε για άλλα θέματα. Μακάρι, άλλα θέματα. Όταν λέτε ότι υπάρχει ένας υπουργός ο οποίος χειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως μπορεί και όταν να μπορεί όλα αυτά τα θέματα τα οποία υπάρχουν ασχέτα του αποτελέσματος, αλλά δείχνει μια πρόθεση, μακάρι να υπάρχει και το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Βιαννιτάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Για εσάς του 2022 κύριε Παπαδάκη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί? Καλημέρα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στους ακροάτες. Πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για σας το 2022? Το 2022 ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Άμα το κοιτάξουμε, το συζητήσουμε ένα-ένα, ήταν σε όλα τα σημεία, mm-hmm, στον παραγωγικό τομέα. Από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Βάλτε μια αρχή εσείς για το που ξεκινάς και το που τελειώνεις. Δύσκολο σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή. Από την αύξηση το ρεύμα, από τα κάψιμα, από το κόστος καλλιέργειας. Από πού να τελειώσουμε. Τα προϊόντα, δηλαδή πουλάμε αυτή τη στιγμή και κάτω του κόστους. Δηλαδή πουλάμε πολύ χαμηλά. Δεν βγάζουμε το μεροκάματό μας. Δεν έχουμε μία βοήθεια από το κράτος. Αυτό σημαίνει. Ναι, αλλά από την άλλη βέβαια και με τον καταναλωτή, τον ίδιο τον καταναλωτή, να μην έχει τη δυνατότητα να δώσει, έτσι δεν είναι, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης. Για όλο τον κόσμο είναι δύσκολο το 2022. Mm-hmm. Γιατί το ρεύμα δεν είναι μόνο στον παραγωγικό τομέα, είναι και σε όλα τα νοικοκυριά. Τα καύσιμα δεν είναι μόνο στον παραγωγικό τομέα, είναι και σε όλα τα νοικοκυριά, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Έτσι είναι. Οπότε, ιεραρχώντας λοιπόν αυτές τις δυσκολίες, λέτε ότι το κόστος παραγωγής από τη μία, η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση και η διάθεση των προϊόντων κάτω του κόστους για εσάς, ότι ήταν τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία κληθήκατε να αντιμετωπίσετε και συνεχίζετε να αντιμετωπίσετε. Συνεχίζουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε το 2023 αν αλλάξει τίποτα. Αλλά πολύ το φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο και αυτό. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η δική σας η δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς εγκαταλείπουν. Δεν υπάρχει εργατικό προσωπικό. Δεν μπορούμε το κόστος καλλιέργειας πάρα πολύ μεγάλο. Μειώνονται οι καλλιέργειες στον παραγωγό. Εκεί που έβανε 10 στρέμματα θα βάλει τα μισά για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Θερμοκήπια πάρα πολλά με ένα καλλιέργητα. Δηλαδή βλέπεις τα προϊόντα πάνω στα θερμοκήπια, δηλαδή δεν μπορεί να τα μαζέψει ο κόσμος. Βλέπετε τι γίνεται με τις ελιές τώρα. Θα πέσουν οι μισείς ελιές, θα χαθούν. Και είναι ακριβό το λάδι φέτος. Είναι το χρυσάφι του κριτικού λαού αυτή τη στιγμή το λάδι. Και δεν μειώνονται υπάρχει. Οι καλλιέργειες σημαίνει ότι εγκαταλείπω και τη γη μου. Και τι γίνεται, αυτό γίνεται. Δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Δεν έχει εργατικό προσωπικό. Είναι το κόστος πολύ μεγάλο. Τα λιπάσματα έχουν αυξηθεί πάνω από 100%. Έτσι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Έχει σήμερα ο πρωτογενής τομέας. Μάλιστα. Ό,τι και να πούμε. Δυσκολίες. Πάρα πολύ. Δεν βλέπεις ο κόσμος ότι δεν μπορεί να μαζέψει το λάδι του. Τις ελιές του δεν μπορεί να τις μαζέψει. Δεν υπάρχει εργατικό προσωπικό. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, με την ευχή σας καλημερίζω το 23 να είναι λίγο καλύτερο για όλους μας. Να αλλάξει τελείως και να έρθει μια καλή χρονιά για όλο τον κόσμο.